Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Προεκλογικό τετατέτ για μία ακόμα φορά και έχουμε κοντά μας μία υποψήφια του συνδυασμού Ναύπλιο Πρωτεύουσα ξανά στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, την κυρία Μαρίνα Τσολακίδου. Μαρίνα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά η πρόσκλησή σας. Είσαι δικηγόρος, να το πούμε εξ αρχής, εδώ στο Ναύπλιο. Μάλιστα. Για μια σειρά ετών. Εδώ και 10 έτη. Πρώτα απ' όλα, πες μας μερικά πράγματα για σένα. Έχεις τελειώσει τη νομική σχολή. Έχω τελειώσει τη νομική σχολή στην Ιταλία, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης αρχικά και μετά στο Πανεπιστήμιο του Καμερίνο. Με κατεύθυνση στο δημόσιο δίκαιο. Ασκώ μάχημη δικηγορία εδώ και 10 έτη στην πόλη του Ναυπλίου. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στις Σέρες. Και πριν έρθω στο Ναύπλιο, ζούσα στην Πάτρα. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη την οποία αγαπώ και έχω έρθει από καθαρά προσωπική επιλογή. Έχεις και μία κόρη. Έχω και μία κόρη και είχα σκεφτεί πριν γεννηθεί το παιδί μου ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θα ήθελα να ζήσω και να μεγαλώσω το παιδί μου στο Ναύπλιο. Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και στους ανθρώπους ως οικογενειάρχες, αλλά και ως επαγγελματίες, σε διάφορους τομείς. Όλα αυτά τα χρόνια είχες ανακατευτεί καθόλου με εκλογές, με τοπική αυτοδιοίκηση? Όχι. Με τα κοινά. Είναι η πρώτη μου φορά. Πρώτη φορά. Και πώς έγινε, πες μας δύο λόγια. Σε βρήκε ο Παναγιώτης Αναγνωσταράς, πώς έγινε ακριβώς αυτή η επαφή? Είχα την τιμή να με καλέσει το τηλέφωνο ο κύριος Αναγνωσταράς, ο οποίος άκουσε για μένα μέσω κοινών γνωστών. Και η πρώτη εντύπωση που μου έκανε αυτός ο άνθρωπος ήταν άκρος θετική. Και τι θέλω να πω με αυτό το πόσο πράγμα. Πόσα χρόνια έχεις εδώ, τον είχες προλάβει ως δήμαρχο ή τον είχα προλάβει ως δήμαρχο, τον έβλεπα στο δρόμο, αλλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να του μιλήσω από κοντά. Τον γνώρισα τώρα τελευταία, από κοντά, εκ του σύνεγγες. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και θα σας πω και το λόγο. Καταρχήν, ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Απλός και σεμνός. Θα μπορούσα να πω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα θέλαμε όλοι να το απευθύνουμε μια καλημέρα, να του πούμε το πρόβλημά μας. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δέχθηκα την πρότασή του. Πέραν τούτου όμως, επειδή όπως είπα είμαι εδώ από εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή από το 2009, είχα δει τα έργα που είχε κάνει στην πόλη, τα οποία φυσικά μείνανε στη μέση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσει αυτό που άφησε. Αυτή η πόλη έχει να δώσει πολλά, αξίζει πολλά, και θεωρώ ότι με μία καινούργια δημοτική αρχή θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πράγματα ή να συνεχιστούν πράγματα τα οποία θα είναι για το κοινό καλό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να μου πεις του τι σε ενοχλεί σήμερα ή κάτι που βλέπεις? Η καθαριότητα πρώτα απ' όλα. Η καθαριότητα. Εγώ λόγω του επαγγέλματος τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μου τον περνάω στο παλιό Ναύπλιο, στο ιστορικό κέντρο, γιατί εκεί έχω το γραφείο. Τόσο η εικόνα του ιστορικού κέντρου, όσο και η εικόνα γενικότερα της πόλης, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Μία πόλη πρώτα πρέπει να είναι καθαρή. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Υποδομές, δομές. Και είμαστε μία πόλη η οποία θέλει να είναι στην κορυφή. Δεν είναι μια τυχαία ελληνική πόλη. Όχι, δεν είναι μια τυχαία ελληνική πόλη. Το Ναύπλιο συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, το ξέρουμε όλοι. Έχει μια πολύ πλούσια ιστορία. Θεωρώ ότι και τόσο το Ναύπλιο όσο η ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας είναι ένας τόπος πολύ ευλογημένος. Θεωρώ τους εαυτούς, όλο τον κόσμο, τον εαυτό μου, το παιδί μου και όλους όσους ζουν εδώ πέρα ότι είναι πολύ τυχεροί. Γιατί καταρχήν ζούμε σε έναν χώρο, σε έναν τόπο όπου η ιστορία είναι πλουσιότατη. Η γη είναι έφορη. Ο κόσμος είναι χαμογελαστός και καλός. Που σημαίνει ότι με μία προσπάθεια, με πολλές προσπάθειες από όλους μας,
και φυσικά από μια δημοτική αρχή η οποία θα μπορεί να τα απεξέλθει σε κάποια πράγματα, θα μπορούσε αυτός ο τόπος να αναβαθμιστεί. Μαρίνα, το όνομά σου, το επώνυμό σου, προδίδει την καταγωγή σου, Τσολακίδου. Είμαι Πόντια. Είσαι Πόντια. Είμαι Πόντια και από μάνα και από πατέρα. Μιλάω την Ποντιακή. Είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω προπαπούδες, προγιαγιάδες, οι οποίοι μιλάγανε μόνο την Ποντιακή. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ότι πέρα από το ότι μιλάγανε συνεχώς για την πατρίδα και το πώς ζούσαν εκεί πέρα. Σε ποια που ήταν, σε ποια περιοχή του Πόντου? Εμείς είμαστε Αργυροπολίτες και με το που κλείσαν τα μεταλλεία αναγκαστήκανε να φύγουν από την Αργυρούπολη και να περάσουν στην Εδωχώρα, στην περιοχή Άγαντα Μεντέμ. Και από μάνα και από πατέρα έχω την ίδια καταγωγή, Αργυρούπολη. Και έλεγα ότι αυτό που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από μικρή, ήταν ότι πέρα από τις ιστορίες που αφηγούνταν για την πατρίδα, γιατί έτσι λέγανε τα εκεί μέρη, είχαν πολύ ψηλά τη θρησκεία. Για τους Πόντιους η θρησκεία είναι από τα σημαντικότερα πράγματα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ποντιακό σπίτι που να μην έχει εικονοστάσει. Και αυτό το μαρτυρά και το γεγονός ότι εμείς οι Πόντιοι ως σημείο αναφοράς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα θρησκευτικό κέντρο που είναι η Παναγία Σουμελά. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε και ένα πολιτιστικό κέντρο. Ποιο είναι αυτό? Η αρχαία τραπεζούντα έξω από τη Μεγαλόπολη. Πελοπόννησο δηλαδή. Πελοπόννησο. Κάποιοι από εμάς έχουν πελοποννησιακή καταγωγή και αυτό φαίνεται ανά τους αιώνες και από το γεγονός ότι με τους Αρκάδες σε πάρα πολλά σημεία έχουμε και κάποια κοινά έθιμα, κάποιες κοινές συμπεριφορές και γενικά υπάρχουν πολλά σημεία ταύτισης, όπως και με τους Κρητικούς, όπως και με τους Κύπριους. Μαρίνα, στο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού και γενικά της ποντιακής σου φύσης, έχεις δώσει και ιδιαίτερη σημασία. Όχι απλά σημασία και αναφορά και αγώνα σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα ποντιακά, αλλά τελευταία εξελέγεις και πρόεδρος των ποντίων της Αργολίδας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Και μίλησέ μας λίγο γι' αυτό και επιπλέον, και το τι σκοπεύεις να κάνεις, γιατί είσαι σχετικά νέα στο αξίωμα αυτό. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να με γνωρίζει και να μην γνωρίζει και την ποντιακή μου καταγωγή. Το ξέρουν άπαντες. Ακόμα και οι φίλοι μου οι Ιταλοί ξέρουν ότι είμαι ποντιακής καταγωγής. Έχω αναλάβει το Σύλλογο των Ποντίων Αργολίδας μετά από την εκλογική διαδικασία που έγινε το Φεβρουάριο. Μου κάναν την τιμή να με εκλέξουν ως πρόεδρο εν ώψη των 100 χρόνων από τη συμπλήρωση της γενοκτονίας των προγόνων μας. Φέτος. Ετοιμάζεται μια σειρά από εκδηλώσεις, έτσι είναι? Νομίζω παντού θα εορταστεί. Ανά την Ελλάδα. Ανά την Ελλάδα πολλές εκδηλώσεις. Σε ό,τι αφορά το δικό μας σύλλογο, αρχής γενομένης από το Φλεβάρι που ξεκίνησα, κάθε μήνα και μία εκδήλωση. Τώρα είμαστε μέσα στο Μάη, θα συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνει η Περιφέρεια Αργολίδας και θα έχουμε και μία δική μας εκδήλωση ως σύλλογος στο Μπουσουλοπούλιο την Κυριακή 19 Μάη, ώρα 8, με μία χοροδία που θα πει κάποια ποντιακά τραγούδια, με κάποια βιντεάκια και με κεντρικό ομιλητή, τον κύριο Θεοδωρακίδη, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να πει κάποια πράγματα για το ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Κάνατε και μία εκδήλωση, αρκετά αξιόλογη, τελευταία, που φέρατε στο φως τη σύνδεση του ποντιακού ελληνισμού με τη γαστρονομία. Στο Άργος πριν λίγες εβδομάδες, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο και καταχειροκροτήθηκε και ικανοποίησε όλους τους παρευρισκόμενους. Κάναμε μία εκδήλωση για την ποντιακή γαστρονομία. Δυστυχώς, για πολλές δεκαετίες, εμείς οι Πόντιοι στον ελλαδικό χώρο ήμασταν γνωστοί μόνο για το χορό μας. Δηλαδή, ήμασταν κάτι σαν ένα φολκλωρικό κομμάτι της Ελλάδας. Εμείς οι Πόντιοι έχουμε να αναδείξουμε πάρα πολλά κομμάτια. Καταρχήν, η ιστορία μας, αν πάμε πίσω 3.000 χρόνια, συνδέεται άμεσα με την ελληνική μυθολογία και με την ελληνική ιστορία.
Πέρα από την εκδήλωση που κάναμε για τη γαστρονομία, που είχε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η πρώτη εκδήλωση που κάναμε αναφορικά με τα 100 χρόνια είχε να κάνει με τη θρησκευτικότητα των ποντίων, με τους Αγίους που έχει αναδείξει η Γη του Πόντου, με τους Αγίους της Ορθοδοξίας που έχει αναδείξει η Γη του Πόντου. Τον επόμενο μήνα έχουμε πάλι άλλη μια εκδήλωση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι μια έκθεση φωτογραφίας, θα σχετίζεται με τους σημερινούς κατοίκους, τους εναπομείναντες ποντίους μουσουλμάνους, κρυπτοχριστιανούς, γιατί για μένα είναι κρυπτοχριστιανοί αυτοί οι άνθρωποι, το λένε και οι ίδιοι. Είναι αυτοί που παραμένουν εκεί. Είναι αυτοί που παραμένουν εκεί, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς, διατηρούν δεσμούς αίματος με δικούς μας που κατοικούν είτε στον ελλαδικό χώρο είτε στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μαρίνα, πολύ όμορφα όλα αυτά, η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά τώρα μιλάμε για δημοτικές εκλογές. Είσαι υποψήφια, πολύ πιθανόν ότι θα εκλεγείς. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις για το Δήμο Ναυπηλαίων? Πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτό το Δήμο σε αυτήν την επανεκκίνησή του? Καταρχήν, ούσα δικηγόρος, θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω τις νομικές μου γνώσεις και υπηρεσίες. Συμβουλευτικές πάντοτε. Πέραν τούτου, όπως είχα πει και από την αρχή, οι σπουδές μου είναι στο δημόσιο δίκαιο, οι σπουδές μου στην Ιταλία, οπότε έχω κάποιες γνώσεις περί το δημόσιο δίκαιο, ασκώ μάχημη δικηγορία, οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσα να παρέχω συμβουλευτική δικηγορία στο Δήμαρχο. Πέρα όμως από την ιδιότητά μου ως δικηγόρος, αυτό που θα ήθελα να αναδειχτεί πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, και όταν λέω αυτός ο τόπο, όταν μιλάω για αυτόν τον τόπο, δεν εννοώ μόνο για το παλιό Ναύπλιο, για το ιστορικό Ναύπλιο, το οποίο είναι ένα στολίδι, ένα κόσμημα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και διαβρώνεται, δυστυχώς, το λέω με πολύ μεγάλη λύπη. Μιλάω και για τα χωριά του Ναυπλίου. Έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, γιατί είναι πολύ μεγάλη η διάσταση μεταξύ της, του πόσο ενδιαφέροντος γη δίνεται στο παλιά πόλη σε σχέση με το υπόλοιπη. Είναι αρκετά παραμελημένη και υπάρχουν τεράστια παράπονα για πάρα πολλούς τομείς. Βασικά βέβαια για τις υποδομές που έχει το υπόλοιπο Ναύπλιο. Κάποιος, μάλιστα συνάδελφός σου υποψήφιος πριν λίγες μέρες, μιλούσε για τείχος. Μάλιστα. Το βλέπεις εσύ αυτό το τείχος μεταξύ παλιάς πόλης και υπόλοιπου Δήμου? Και βέβαια το βλέπω. Θεωρώ ότι Ναύπλιο δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο. Ναύπλιο είναι η πόλη του Ναυπλίου και όλα τα χωριά, που κάθε χωριό έχει να αναδείξει τη δική του ιστορία, τη δική του γαστρονομία, τα δικά του ήθη έθιμα, το δικό του πολιτισμό εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Που σημαίνει τι? Ότι μέσω του Δήμου θα μπορούσαν τα χωριά να αναδειχθούν κι αυτά, ώστε να δημιουργηθεί και στα χωριά ανάπτυξη. Τομέας του πολιτισμού δηλαδή είναι ένας τομέας που μπορείς να εστιάσεις και να βοηθήσεις. Ναι, και θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ασχοληθώ με τον τομέα του πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός είναι η συνέχειά μας, ο πολιτισμός είναι η ζωή μας, ο πολιτισμός είναι η καθημερινότητά μας. Ο πολιτισμός έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας, σε εμάς τους ίδιους, στον περίγυρό μας. Μαρίνα, νομίζω το προφίλ σου λίγο πολύ το σκιαγραφίσαμε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να κοιτάξεις την κάμερα βλέποντας έναν φίλο, έναν περαστικό που γυρίζει και σου λέει: Μαρίνα, σε έχω ακούσει, ξέρω για σένα 5 πράγματα. Πες μου όμως 2 λόγια ακόμα, γιατί να σε ψηφίσω? Τι θα του λέγεις? Γιατί θεωρώ ότι αν εκλεγώ, στην περίπτωση κατά την οποία εκλεγώ, θα μου δοθεί η ευκαιρία να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στην όλη προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αγαπητοί φίλοι, γνωρίσαμε την Μαρίνα Τσολακίδου, υποψήφια με το συνδυασμό Ναύπλιο, πρωτεύουσα ξανά του Παναγιώτη Αναγνωσταρά. Μία υποψήφια
που αν μη τι άλλο υποσχέθηκε να βοηθήσει, να παλέψει για να συντηρηθούν, να υπάρξουν, να συνεχίσουν να υπάρχουν οι ρίζες μας, ο πολιτισμός μας. Είτε αυτό λέγεται κομμάτια του ελληνισμού, εθνικά κομμάτια του ελληνισμού, είτε ακόμα αν λέγεται ορθοδοξία, χριστιανισμός κτλ. Μου επιτρέπεις μια τελευταία κουβέντα σε αυτό που λέγαμε για τον πολιτισμό. Αυτό που με πονάει πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ως Πόντια έχουμε αφήσει στα παράλια του Ευξήνου Πόντου έναν πολιτισμό ο οποίος δυστυχώς έχει εξαφανιστεί. Και τι θέλω να πω, ατελείωτες εκκλησίες, πολλά μοναστήρια, τα οποία δυστυχώς δεν λειτουργούν. Πολλά μνημεία, πολλά γραπτά κείμενα, τα οποία χάρη στο Ινστιτούτο Ποντιακών Μελετών έχουν κάποια βγει στην επιφάνεια, αλλά είναι και πάρα πολλά τα οποία ακόμη είναι προς δημοσίευση, προς δημοσιοποίηση. Το κομμάτι του πολιτισμού με πονάει. Με πονάει πάρα πολύ για αυτό το λόγο. Γιατί αφήσαμε στα παράλια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού. Και ο Πόντος είναι ψηφίδα της Ευρώπης. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί οι πολλοί Πόντοι συνέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Θα αναφερθώ στο Στράβωνα, ένας από τους σημαντικότερους γεωγράφους της εποχής του, στο Βυσαρίωνα, καρδινάλιος του Παπικού κράτους, χάρη στον οποίο βγήκανε πολλά κείμενα στην εποχή της Αναγέννησης στην Ευρώπη, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι, καλώς ή κακώς, δεν είναι γνωστοί. Το κομμάτι του πολιτισμού πραγματικά με πονάει. Αγαπητοί φίλοι, μια ιδιαίτερη υποψηφιότητα αυτή της Μαρίνας Τσολακίδου, όλους μας πονάει ή μάλλον όλους θα έπρεπε να μας πονάει το κομμάτι του ελληνισμού. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή της παγκοσμιοποίησης που όλα σβήνουν, χάνονται, καταπλακώνονται. Θα πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.